Η Κίνα κατάφερε να προσεδαφίσει την επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη τηλεκατευθυνόμενο ρομποτικό όχημα σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία της χώρας. Είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες που το καταφέρνει. Εδώ και λίγες ώρες η επιμονή, του αμερικανικό ρόβερ που βρίσκεται στον Άρη, έχει παρέα από την Κίνα, τον Ζουρόγκ.

το μη επανδρομένο διαστημό πριότι Ανουενουάν που μετέφερε το ρόβερ ξεκίνησε το ταξίδι από την Κίνα τον περασμένο Ιούλιο και μπήκε στην τροχιά του Άρη τον Φεβρουάριο. Το Πεκίνο είχε αποπειραθεί ξανά να στείλει ερευνητικό ρομπότ στον Άρη το 2011 χωρίς επιτυχία σε μία αποστολή που διεξήχθη από κοινού με τη Ρωσία. Η προσεδάφιση έγινε σε μία αχανή κοιλάδα στο βόρειο ημισφαίριο του Άρη. Με βάρος που ξεπερνά τα 200 κιλά, το ρομπότ Ζου το οποίο έχει πάρει το όνομά του από τον αρχαίο θεό της φωτιάς, είναι εφοδιασμένο με τέσσερα φωτοβολταϊκά πάνελ, διαθέτει κάμερες, ραντάρ και λέιζερ που θα επιτρέψουν να μελετηθεί το περιβάλλον και τα πετρώματα του Άρη.